σου που είναι αυτή η ηλεκτρονική ράμπα με. Μετά από αίτημα που είχα από το Σύλλογο ΑΜΕΑ, εδώ Άστρος, και το οποίο μετέφερα στον Περιφερειάρχη μας, τον Πέτρο Δοντατούλη, αμέσως το μήνυμα ελήφθη και δόθηκε η εντολή από τον Περιφερειάρχη να υλοποιηθεί στην περιοχή μας αυτό το υπέροχο έργο. Μετά από έναν μεγάλο αγώνα και μετά από αρκετές δυσκολίες, καταφέραμε σήμερα να παραδίδουμε αυτό το έργο στους ανθρώπους που ανήκει. Και είναι μεγάλο το έργο γιατί απευθύνεται σε μια κοινωνική ομάδα ανθρώπων που το δικαιούται, που το έχει ανάγκη και εμείς που έχουμε υποχρέωση να τους το παραδώσουμε και αυτό κάνουμε σήμερα. Θέλω να ευχαριστήσω καταρχήν την Περιφερειακή Αρχή, τον Περιφερειάρχη τον Πέτρο Δατούλη για αυτή την υλοποίηση του έργου, το Σύλλογο ΑΜΕΑ Άστρους που ήταν δίπλα μας και μας στήριζε. Πρέπει να ευχαριστήσω τον Πέτρο του Σαββούργο που από πλευράς του Δήμου Πορείας και Νοίας ήταν δίπλα μας για την ανέβριση του χώρου όπως τον είχε ορίσει ο Δήμος. Και φυσικά πρέπει να ευχαριστήσουμε τους επαγγελματίες που ήταν και αυτοί δίπλα μας και είδαν με πολύ καλό μάτι αυτή την προσπάθειά μας και όλο τον κόσμο που αγκάλιασε αυτή την προσπάθεια. Σήμερα μπορώ να πω ότι είχαμε και κάποιες ευχάριστες φορές που μας αγκάλιασαν εδώ και μας ζήτησαν να γίνουν και άλλες ράμπες πέρα από αυτή και παρουσία του Δημάρχου. Πιστεύω ότι αυτό θα δώσει μια ανάσα στους δικούς μας ανθρώπους με τα δικά τους ιδιαίτερα προβλήματα, στις οικογένειές τους και επίσης πιστεύω ότι αυτό το εγχείρημα, αυτό το έργο θα συμβάλλει και στο τουριστικό προϊόν της περιοχής. Γιατί φανταστείτε ότι εδώ θα έρχονται άνθρωποι με τις οικογένειές τους. Εκείνο που έχω να πω είναι κάτι ακόμα, ότι η Περιφερειακή Αρχή είναι έτοιμη με αρχή εδώ στο Άστρο, στην Καλαμάτα και σε άλλα μέρη της Πελοποννήσου να τοποθετήσει σε όλες τις παραλίες της Πελοποννήσου τέτοια σύγχρονα υπέροχα μηχανήματα που θα εξυπηρετούν τις ανάγκες αυτών των ανθρώπων. Είναι δέσμευση της Περιφερειακής Αρχής και η απαρχή έχει γίνει από Καλαμάτα και από Άστρο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προσοχή και εύχομαι οι άνθρωποι μας να απολαύσουν αυτό το υπέροχο.